Την συνάδελφο τη Σταυρούρα Τηλούρου, έχουμε μία υπόθεση σοκ με μία αυτοκτονία. Τι ακριβώς έχει γίνει εδώ πέρα, πραγματικά να μας βοηθήσει λίγο η συνάδελφος Νικολέτα Εκλάδη. Έχουμε το συγκλονιστικό μήνυμα πατέρα ενός 15χρονου παιδιού που αυτοκτόνησε. Το σπαρακτικό μήνυμα που ο νεαρός είχε πέσει θύμα bullying. Πρόκειται για το 15χρονο από την Αργυρούπολη και ο πατέρας του εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς αποφάσισε να γράψει ένα κείμενο κόλαφος και να το ανεβάσει στο Facebook, στο προσωπικό του λογαριασμό, στο οποίο αναφέρει ότι πρέπει όλα τα παιδιά να ζητήσουν βοήθεια, τα οποία έχουν πέσει θύμα bullying, αλλά καταγγέλει και όλους τους φορείς οι οποίοι δεν έχουν κάνει κάτι μέχρι στιγμής για να πάρουν μέτρια ενάντια σε αυτή τη μάστιγα. Πρόκειται πραγματικά για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Οι περισσότεροι στα σχολικά τους χρόνια μπορεί να έχουν πέσει θύμα bullying. Και βλέπουμε εδώ πέρα το ξέσπασμα του πατέρα. Πραγματικά. Που έχει βάλει αυτή τη φωτογραφία εδώ με το παιδί του πλάτη. Να κοιτάει εκεί. Και πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο κείμενο, στο οποίο καταγγέλει δημοσιογράφους, τους δασκάλους, τη Βουλή, το σύστημα. Γενικότερα είναι ένα πολύ συγκινητικό κείμενο. Γιατί κανένας δεν φρόντισε το παιδί του που οδηγήθηκε σε αυτοκτονία. Κανένας δάσκαλος, κανένας εκπαιδευτικός, κανένας στην πολιτεία δεν ενδιαφέρθηκε αυτό το παιδί. Και για τα άλλα τα παιδιά. Χιλιάδες οι περιπτώσεις. Οι γονείς γνώριζαν για τον bullying που τραβούσε το παιδί. Το καταγγέλει τώρα ο πατέρας. Τώρα δεν θέλω να μπούμε τώρα σε πολλές λεπτομέρειες. Okay. Μιλάμε για μια δραματική κατάσταση στην οικογένεια. Έχασαν το παιδί τους, το μικρό τους, το 15χρονο αγόρι, το οποίο είχε γεμάτο όνειρα για τη ζωή και δυστυχώς του τα σβήσαν τα όνειρα. Πάντως να πούμε κάτι. Συνήθως τα παιδιά αυτά, τα οποία δυστυχώς είναι πάρα πολλά που δέχονται τον bullying, έχουν μία διαφοροποίηση στη συμπεριφορά του από τη συμπεριφορά τους από τη στιγμή που δέχονται αυτές τις επιθέσεις. Αυτό λοιπόν. Αυτό θέλει να πει ο πατέρας ότι θα πρέπει να μιλάνε τα παιδιά. Οι γονείς λοιπόν με τα παιδιά αλλά και το σχολικό. Γιατί λέει μάλλον, εδώ η φωτογραφία, αν μας μιλούσε. Έτσι. Σήμερα θα ήταν εδώ. Έτσι. Αλλά και εκτός από την οικογένεια λοιπόν πρέπει να είναι κοντά και να βλέπει και να παρατηρεί τις διαφοροποιήσεις στη συμπεριφορά και στο των σχολείο παιδιών, μέσα που είναι το ίδιο το μέσα σχολείο ακριβώς γιατί εκεί είναι ο τόπος όπου γίνονται αυτές οι πράξεις. Και οι ειδικοί λένε ότι πολλά παιδιά που έχουν βιώσει όλα αυτά πάνε στο σπίτι πιο μαγκωμένα. Έτσι. Αλλά χωρίς να θέλουν να πούνε για να δεν μην μιλάνε, φοβούνται να μιλήσουν για να μην ρεζιλευτούν στην οικογένεια. Το βλέπω κάπως έμφυγα. Ενώ πρέπει να μιλούν. Έτσι, ο δάσκαλος. Τα βλέπει ο δάσκαλος. Έτσι, τα βλέπει. Πρέπει και λοιπόν, τα ακούει. Να είναι πιο ευαισθητοποιημένοι και να έχουν ρόλο πλέον ενεργό και σε αυτά τα θέματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μάλιστα. Πάμε να δώσουμε γρήγορα. Παραλάμψουμε τους φίλους ηλεθεατές.